Καλό μεσημέρι, αγαπητοί Ονούφριε. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Για πέστε μας, πώς τελικά καταλήξατε σε αυτό το διαζύγιο? Τι λάβατε υπόψη? Συνεδρίασαν τα συλλογικά όργανα του κόμματος, εξετάσαν τις υποθέσεις που είχαν ενώπιόν τους και εν τέλει αποφασίσατε να ενημερώσετε τον κύριο Θεμιστοκλέους ότι λύγεται η συνεργασία? Κοιτάξτε, πρωτίστως υπήρξε μία συνάντηση του κ. Θεμιστοκλέους με τον πρόεδρο του κόμματος. Υπήρξαν υποδείξεις, υπήρξαν ανταλλαγή επιστολών, όπου και πάλι γίνονται συστάσεις για την συμπεριφορά του, ειδικά στην τελευταία συνεδρίαση για το θέμα και τις αναφορές για τους κατοίκους του κάτω πύργου, οι οποίοι φυλάνε θερμοπύλες και στους οποίους διαχρονικά, έμπρακτα, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ήταν δίπλα και θα παραμείνει δίπλα. Αρνήθηκε όμως ότι αναφέρθηκε προσβλητικά κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίας στους κατοίκους του κάτω πύργου. Υπήρξε υπόδειξη ότι κάποια πράγματα δεν έπρεπε και δεν πρέπει να αναφερθούν. Ναι. Αφορούν προσωπικές του απόψεις και ποιες είναι, δόθηκαν γραπτώς, οι θέσεις της παράταξης του κόμματος για το θέμα και τι έχει κάνει το κόμμα μέχρι στιγμής εδώ και πολλά χρόνια με τη συγκεκριμένη περιοχή και τα προβλήματα των κατοίκων. Πώς σας απάντησε, τι σας είπε? Δεν τον ενδιαφέρει, θα εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις? Η απάντηση εδώ, η σύσταση έγινε, αν θέλετε, και γραπτός, αναφερόμενοι σε κάποια σημεία τα οποία έπρεπε να αναφέρει προς αποκατάσταση της αλήθειας αλλά και προς αποκατάσταση των σχέσεων, ας μου επιτραπεί, με τους κατοίκους. Τον καλέσατε να απολογηθεί στους κατοίκους, για να καταλάβουμε? Βεβαίως, ναι. Και δεν το έπραξε? Όχι. Μάλιστα. Προηγήθηκε λοιπόν μία ανταλλαγή επιστολών, προφορικές συζητήσεις. Σε εσάς, όχι στους ενδιαφερόμενους. Ναι, με τα συλλογικά όργανα του κόμματος και με τον πρόεδρο. Ναι. Το Πολιτικό Συμβούλιο ΨΕΣ τον κάλεσε, ζήτησε και ο ίδιος να παρευρεθεί και να μιλήσει, να εξηγήσει. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αλλαγή στην τρόπο σκέψης και δεν υπήρξε επίσης, δεν είχε αντιληφθεί ότι ό,τι έγινε ήταν προς ζημιά του γενικότερου καλού. Ναι, αλλά αφού είπατε ότι απολογήθηκε εν μέσω πλην σαφώς, άρα είπε κάτι διαφορετικό χθες βράδυ από αυτά που ισχυρίστηκε στις επιστολές που ανταλλάξατε προηγούμενα? Δεν αναφέρθηκε καθόλου στο συγκεκριμένο συμβάν και γι' αυτό και το Πολιτικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο όργανο συλλογικό του ΕΛΑΜ, αποφάσισε τελικά τον τερματισμό της συνεργασίας, αγαπητέ Ονούφρια. Μάλιστα. Και αυτή ήταν η μόνη υπόθεση η οποία σας ξένησε, κύριε Σούγλη, σαν κόμμα? Επειδή αναφερθήκατε και σε άλλα περιστατικά, γι' αυτό λέω, και ενημερώσατε και με επιστολή σας την Πρόεδρο της Βουλής. Ενημερώσαμε επιστολή μας την Πρόεδρο της Βουλής. Μιλήσαμε με τους κατοίκους του κάτω πύργου, οι οποίοι και αυτοί είχαν επικοινωνήσει με το κόμμα και δήλωναν τι είναι αυτά. Ναι. Δεν μας έχετε μαθημένους σε αυτή τη συμπεριφορά. Ναι. Εσείς τόσο καιρό είστε δίπλα μας, έτσι και αλλιώς. Και σίγουρα οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αντιλήφθηκαν. Αγαπητή Ονούφρια, την προηγούμενη πενταετία και στη θητεία του ΕΛΑΜ στη Βουλή υπέδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Όχι προσποιούμενο οτιδήποτε, διότι αυτό είναι. Σεβόμενο τους κανονισμούς, τους θεσμούς, μακριά από συμπεριφορές είτε ακραίες είτε επιζήμιες. Εάν 3 μήνες μετά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, 3 μήνες, 4 μήνες που άρχισε η Βουλή να συνεδριάζει, δημιουργήθηκαν ήδη 3-4 περιπτώσεις κακής και ανάρμοστης συμπεριφοράς από τον κύριο Θεμιστοκλέους, γίναμε δέχτες εκατοντάδων τηλεφωνημάτων και χιλιάδων μηνυμάτων. Είναι και αυτή της κυρίας Ξάνθου μέσα?
τόσο από ψηφοφόρους μας, από μέλη μας, αλλά και από πολύ κόσμο. Διότι το ΕΛΑΜ, αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι τυχαίο που είναι πλέον τέταρτη πολιτική δύναμη. Έχει αγκαλιαστεί από μεγάλη μερίδα του λαού μας, έτσι. Οπότε πλέον ο τερματισμός της συνεργασίας, εφόσον δεν υπήρχε και η διάθεση από τον κύριο Θεμιστοκλέους αλλαγής αυτής της συμπεριφοράς, ήταν μονόδρομος. Ναι. Ήταν και η υπόθεση της κυρίας Ξάνθου μέσα στις υποθέσεις που λάβατε υπόψη? Το επεισόδιο που έγινε στη Βουλή. Γι' αυτό θα αποφανθεί άλλωστε η Επιτροπή Διοντολογίας. Ναι, επειδή άκουσα και τον κύριο Γεάδη σε προηγούμενο του παρέμβασή που αναφέρθηκε και στο περιστατικό αυτό και αυτό σας ξένησε, λέει. Ναι, κοίταξε. Πολλές φορές, αγαπητέ Ονούφρη, όπως πολύ καλά ξέρεις, δεν έχει τόση σημασία τι λες, έχει και αυτό, αλλά πολλές φορές μετρά και το πώς το λες και πώς είναι η συμπεριφορά σου σε ένα οργανωμένο σύνολο, σε έναν θεσμό και ούτω καθεξής. Ναι. Ναι, η Βουλή έχει τις ελλείψεις, τις αδυναμίες της, κάποια πράγματα πρέπει να αναθεωρηθούν, να οργανωθούν, το λένε άλλωστε όλα τα κόμματα και όλοι οι βουλευτές. Αλλά κάθε λίγο και λιγάκι να καλείται το ΕΛΑΜ, να απολογείται για τον κύριο Θεμιστοκλέους, να δώσει εξηγήσεις. Δεν απολογήθηκε ποτέ. Είχατε πει τότε, θυμάμαι, ότι... Που εξέφραζαν το ΕΛΑΜ. Ωραία. Είχατε πει τότε ότι ήταν μια υπερβολή και όταν βγήκε η κυρία Ξάνθου στα κανάλια και όλα τα υπόλοιπα και κατάντησαν τη Βουλή καφενείο κλπ. Τι άλλαξε τώρα? Γι' αυτό, σε αυτό δεν άλλαξε κάτι. Δεν άλλαξε. Και παραπέμπουμε στην Επιτροπή Διοντολογίας. Ναι. Έτσι. Ναι, αλλά το λάβατε τώρα το υπόψη. Ποτήρι, το ποτήρι, γι' αυτό θα αποφανθεί η Επιτροπή Διοντολογίας. Ναι. Το ποτήρι ξεχύλισε με το λεκτικό για τους κατοίκους του κάτω πύργου. Ναι, μάλιστα. Μακριά από εμάς, νομίζω ότι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ήταν πρωτοστάτης. Οι κάτοικοι της περιοχής το γνωρίζουν. Σύντομα αντιπροσωπεία με τον πρόεδρο του κόμματος θα επισκεφθεί την περιοχή. Διότι για ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και μένουν στην περιοχή φυλάγοντας θερμοπύλες, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τι λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι θα κάνετε τώρα? Σε τίποτα δεν θα επιτρέψει το ΕΛΑΜ να χαλάσει αυτή την... Όχι απλά την εικόνα, δεν είναι επικοινωνιακό το θέμα. Πάντως, φάνηκε θέμα και λίγο σε κάποιους ότι μιμούμενοι και αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία και είδα την τοποθέτηση του κύριου Δένδια που διέγραψε τον κύριο Μπογδάνο, ότι πάτε να κάνετε κάτι ανάλογο τώρα για να κερδίσετε πόντους. Όχι, καμία σχέση απολύτως. Κανένας ουσιαστισμός. Μα δεν τίθεται θέμα διαγραφής του κυρίου Θεμιστοκλέους, διότι λήξη δεν ανήκει στο ΕΛΑΜ ο κύριος Ήταν συνεργάτης, ναι. Λοιπόν, για πέστε μου. Είναι τερματισμός της συνεργασίας. Διαδικαστικά και να κλείσουμε, τι θα γίνει τώρα? Θυμάμαι όταν είχε γίνει το επεισόδιο με άλλους βουλευτές από άλλα κόμματα, παραδείγματος χάρη κυρία Θεολόγου τότε όταν αποχώρησε από τη Συμμαχία, επαρευρίσκονται γιατί διεκδικούσε τη θέση της στην κάθε επιτροπή η Συμμαχία, τη διεκδικούσε και Άννα Θεολόγου και παρευρίσκονται και οι δύο μέσα σε επιτροπές, όπως την Επιτροπή Οικονομικό. Εσείς τι θα κάνετε? Γιατί νομίζω δεν έχει πρόθεση να παραδώσει την έδρα του ο κύριος Θεμιστοκλέους σε εσάς. Αγαπητέ Ονούφρη, ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του και κρίνεται από την κοινή γνώμη και τον λαό. Το Πολιτικό Συμβούλιο κάλεσε τον κύριο Θεμιστοκλέους ηθικά να παραδώσει την έδρα δεν θα την παραδώσει στο Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Ναι. Έχετε υπόψη σας και τις περιπτώσεις που αναφέρατε προηγουμένως, αν δεν κάνω λάθος, όλα τα κόμματα και υπάρχει τροπολογία κανονισμού στη Βουλή προς ψήφιση για το που ανήκει τελικά η έδρα, στον βουλευτή ή στο κόμμα. Ναι. Και με βάση την συγκεκριμένη τροπολογία ανήκει στο κόμμα. Ναι, μα δεν την παραδίδουν όμως, ό,τι και να λέει. Δεν έχει τεθεί ξανά αυτό το θέμα προς ψηφοφορία στη Βουλή. Ναι. Όπως και να έχει όμως. Όπως και να έχει, απρόσκοπτα συνεχίζει το έργο του στη Βουλή και στην κοινωνία το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, το ΕΛΑΜ. Μακριά από μας τέτοιες συμπεριφορές. Υπήρξε η προσπάθεια για συνένεση, για προσαρμογή. Ναι, δεν το διαπιστώσατε κι εσείς, δεν υπάρχει προθυμία. Ανταποκρίση. Ναι.
Οπότε οι δρόμοι έχουν χωρίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ζητήσαμε από τον κύριο Θεμιστοκλέους, δεν θα απαντήσει σήμερα. Δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, να σας το πω εγώ. Θα δώσει αύριο διάσκεψη τύπου ο κύριος Θεμιστοκλέους να απαντήσει σε όλα, λέει. Καλά κάνει. Ωραία. Θα περιμένουμε να την ακούσουμε μαζί. Να είστε καλά, κύριε Σούγλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλή καλά. Καλή συνέχεια.